Κανένας δεν μίλησε για τη Ρωμιά όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Και όχι μοναχά για τη Ρωμιά. Ο Παπαδιαμάντης είναι η φωνή ενός ολόκληρου κόσμου που έζησε, ζει και θα ζει για πάντα στα ρόδινα ακρογιάλια της ελληνικής νησιώτικης γης. Αλλά μέσα σε ολόκληρο αυτόν τον κόσμο που λέγαμε, ξεχωρίζει η μορφή της γυναίκας, όπως εκείνος και κανένας άλλος την ιστόρισε. Ταυτισμένη με μία ορισμένη στάση ζωής, φυσική και πνευματική μαζί, και ζυμωμένη με παραδόσεις και με πράγματα παλιά, όσο και ο κόσμος. Θα ήταν περιττό να απαριθμίσω ή να περιγράψω τους ατέλειωτους τύπους των γυναικών του Παπαδιαμάντη, σκορπισμένους σε όλες τις ηλικίες και μοιρασμένους σε όλα τα ζώδια της ακαταμέτρητης ανθρώπινης ψυχής. Από τη γριά Λούκαινα είσαμε την εγγόνα της, την Ακριβούλα, στο αχυροποίητο εκείνο διήγημα, το μυρολόγι της Φώκιας. Ούτε το ιδιαίτερο άρωμα ενός ορισμένου πολιτισμού που βγαίνει από τα πάθια και τους καημούς της Ελληνίδας γυναίκας στα διηγήματά του. Η Ρωμιά του Παπαδιαμάντη για το σημερινό αναγνώστη, προπάντων η γερόντισσα, αλλά και όλες οι άλλες, με πολυχρώματη ουρά, το τελικό ουδέτερο ωμέγα στα ονόματά τους. Το Σεραϊνό, το Μαλαμό, το Μπραϊνό. Οι γυναίκες των Καβάφη είναι όλες προσεκτικά διαλεγμένες και στα ποίηματα ένα-ένα περιγράφεται η μεγαλοσύνη της γυναίκας από την αρχή ως το τέλος. Ενώ όλες ανεξαίρετα οι γυναικείες μορφές του κάτι έχουν να προσθέσουν στην τελική συνολική μορφή. Στη θηλυκιά πρωτοεικόνα ή τύπο, καθώς εκείνος την ιδεάζεται. Όλες ανεξαίρετα οι καβαφικές γυναίκες. Όλες από την απρόσωπη μάνα του Δέησης που αντικρίζεται με την Παναγιά ως τη σπαρτιάτισσα μητέρα του βασιλιά Κλεωμένη, την Κρατησίκλια, που την ονομάζει η υπέροχη γυναίκα στο ποίημα «Εν Σπάρτη» και από την Άννα Κομνηνή στο ομώνυμο ποίημα «Την αγέροχη αυτή γρεκιά» ή «Τες γυναίκες της γενιάς», όπως τις λέει, των Πτολεμαίων και τις Βυζαντινές Αυτοκρατόρισσες, με μια τους μάλιστα πλαισιωμένη μέσα στον ακροτελεύτιο στίχο του από ιαλή χρωματιστό, από αληθινή παρηχητική κωδωνοκρουσία, μια κυρία Ειρήνη Ανδρονίκου Ασάν, ως τη μαύρη γριά υπηρέτρια στο ποίημα «Η αρρώστια του Κλήτου». Από αιώνες και αιώνες, ένας μόνο πέπλος σκεπεί όλες τις νύφες στην Ελλάδα. Ο πέπλος του δικού της μυστηρίου και η λιγοήμερη χαρά τους, που την ακολουθάει αμέσως έπειτα ακίμητη ευθύνη και η τρισάγια κοίμησή τους, όπου οι ίδιοι σχηματίζουν τον εαυτό τους για το ξόδι, προετοιμάζοντάς το ως με την ύστερη φροντίδα, όπως φροντίζανε παρθένες στα πρικιά τους, ανυψώνουν μες στο σύμπαν νικητήρια πάντα τα γαμήλια σύμβολα όλης της φυλής. Γιατί για εκείνες δεν χωρίζεται ούτε μια στιγμή μονάχα ο θάνατος και η ζωή, αλλά είναι συνδεμένα, σαν οι δυνατοί κλωστοί που γνέθουν όλο ένα, ανάμεσα από μια και απάλλη λάτρα, ενώ ζυμώνουν, σκάβουνε, θερίζουνε, βυζαίνουν το παιδί τους, περπατούνε, δίχως να κοπεί ποτέ. Δεν σταματούσαμε καθόλου. Ο ένας πήγαινε στα χωράφια, ο άλλος πήγαινε τα ζώα, να τα ταΐσει στα βουνά, το κοπάδι. Επεράσαμε μια ζωή, είχα καλότατο άνθρωπο. Ο άνθρωπος μου ήταν ένα διαμάντι. Και από τη σύνθεση αυτή, που είναι έργο τους μαζί και μοίρα, από τη μεγαλόπρεπη εκείνη ενότητα, απορρέουνε δίχως ήχο,
αθόρυβα και πλούσια. Οι στιγμές, οι μέρες και οι αιώνες της Ελλάδας, σαν από την ίδια αθόλωτη, βουνίσια, ανεξάντλητη πηγή. Ούλου πάνω στα βουνά, ούλου πάνω στα βουνά, τρέχαμε. Ποιος να πάει πιο γρήγορα να δουλεύει, να θερίζει, να αναλωνεύει, να κάνει, να σπέρνει, να ξεκλαδίζει, να ξεκορταριάζει. Δεν πήγαινε. Και στα σπίτια έλεγε καθόλου. Ατέλειωτη δύναμη αλήθεια κρύβεται στα νεμοπόδαρα περιγράμματα του γυναικών της Επίρου, που το Πανελλήνιο της ξαναθυμήθηκε ή μπορεί και να της πρωταντίκρισε στην Πίνδο, τον παγωμένα χειμώνα του 1940-1941. Στο σπίτι που γύρισα, τότε φάνηκε τη φτώχεια μας έδερνε. Η μάνα μας τα κατάφερνε και τη σκέβαζε. Είναι μια τέχνη κι αυτό, παλιά, και την ξέραν οι γυναίκες στην Ελλάδα. Κάτι σαν ελευσίνια μυστήρια δικά τους. Τη μάθαιναν η μία στην άλλη, η μία από την άλλη. Πρώτη δημοτικού ήμουνα και άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν. Στην αγορά χαθήκαν όλα τα όσπρια, τα φαγητά, τα πάντα. Και έπρεπε να δώσεις ένα πολύτιμο πράγμα, ίσως ένα χρυσό, ίσως ένα καλό κουστούμι, για να πάρεις ένα κιλό, επί τυποθέσει, ρύζι. Ζάχαρη, ρύζι και τέτοια δεν υπήρχανε. Η γιαγιά, η μητέρα της μητέρας μου δηλαδή, έφτιαγνε και το κουντουρουδό μελό. Έβαζε τα κουντουρούδια στο νερό, ήξερε εκείνη κάποια πατέντα να την πούμε, να κατασταλάξει κλπ, να μαζέψει το σιροπάκι, να πίνω με το πρωινό. Γενιές ατελείωτες, βασανισμένες ρωμιές. Ακόμα γυναίκες φαγμένες, ατιμασμένες. Στη χιό, στα ψαρά. Τα ταγκαλάκια απ' την Ανατολή εβαστούσανε στα χέρια τους φωτιές και μαχαίρια και φωνάζανε «Μωρέ γκιαούριδες, τι έχετε να δείτε το ταχύ!» Οι καμένοι χριστιανοί εκλειστήκανε στα σπίτια τους. Τότε η μάνα μου λέει του πατέρα μου, «Φραγκούλη, να πάρω με τα παιδιά μας να φύομαι, γιατί οι Τούρκοι έχουν άσχημο σκοπό». Παίρνει το λοιπόν ο πατέρας μου τη μάνα μου, εμένα και την αδερφή μου, παίρνει και δυο ψωμιά και μερικούς ψηλούς παράδες και φεύγομαι. Μα πριν να φύομαι, τι να ακούσομαι. Εσπούσανε τις πόρτες οι Τούρκοι και κόβανε. Ύστερη εβάζανε φωτιά σε όλα τα σπίτια. Εμείς από ταράτσα σε ταράτσα βγήκαμε στη θάλασσα, όπου επήραμε δρόμο κατά τον Άγιο Μινά. Ανιβαίνομε λοιπόν στον Άγιο Μινά και βλέπουμε τον κόσμο χιλιάδες μέσα. Ότι καθίσαμε να φάμε λιγάκι ψωμί, ακούμενε φωνές, τα ταγκαλάκια έρχοντενε. Ομαδικές εκτελέσεις της κατοχής, ο εμφύλιος πόλεμος. Τα βλέπω μέσα. Κορφές απάνω λαποκοπούν χιονισμένες κατά καλό καιρά. Και βλέπω μέσα τις Παναγιές των Βράχων, τους πληγωμένους αρχαγγέλους σε σαπισμένα τέμπλα από παλιές εκκλησιές. Και τις ακούω, καμπάνες από νυχτερινές λιτανίες για τα καράβια που κινδυνεύουν στο πέλαγο. Κόπηκε στα δυο. Έγινε, το free gas έγινε σφινθήρας και έγινε έκρηξη, ήταν γκαζάρικο. Και έγινε σφινθήρας, δύο νομίζω έκανε, δύο είχαν πεθάνει. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι τραυματιστήκανε και 6-7 μαζί με τον μπαμπά μου μπήκανε σε μία βάρκα. Για να αφρόντιστες οι βάρκες. Να σώθουν, διότι είχε και πάρα πολύ από φορ, 10 από φορ, 11 και εκεί ήταν νερά δύσκολα. Ναι, εγώ το μόνο που μου έχει μείνει είναι που κάτι θα πεις πως περιμένω. Πώς είμαι άδειος. Γυναίκες από ένα στο ξάγνατο, άλλη μια θάλασσα, μαύρα μαντήλια. Κι είναι μικρή και δεν της πάντα μαύρα. Η ακατάλητη Ρωμιά. Γιατί Ρωμαϊκό, θα το μάθεις κάποτε. Δεν είναι τόπος, δεν είναι κόσμος. Είναι καημός μονάχα. Αυτό το δάκρυ στα μάτια της αδελφής σου,
τη μέρα του γάμου.